Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απόψεις σας θα τις ακούσετε τεκμηριωμένες, ορίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Δεν θέλω να απαντήσω συγκεκριμένα, διότι δεν προκύπτει κάτι καινούριο από τη συζήτηση. Νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να χάνουμε τη γενική εικόνα τη στιγμή που μιλούμε σήμερα για την αντισταγματικότητα από τους συναδέλφους της συγκεκριμένης πράξης δημοτικού περιεχομένου. Και η γενική εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση που με την προσωπική παρέμβαση χθες του Πρωθυπουργού και τις συναντήσεις κορυφής που είχε κινείται σε πολιτικό επίπεδο. Δεν είναι η κυβέρνηση η σημερινή έρμεο των τεχνικών κλιμακίων. Δεν είναι η σημερινή κυβέρνηση και η σημερινή Βουλή έρμεο των δανειστών. Ησυχία, παρακαλώ, έχει φέρει το θέμα, έχει αγγίξει το θέμα πολιτικού επίπεδου και σε αυτή ακριβώς τη φάση η κίνηση να φέρουμε τώρα και όχι μετά από δύο μήνες ή και ποτέ όπως έχει υπάρξει με την ποινική για την ΕΡΤ. Δεν έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Ένα λεπτό. Άλλο νόμο για την ποινική μιλάμε. Αντί λοιπόν. Μην διακόπτετε, ορίζει κύριε Φίλη. Αντί να ακολουθήσουμε την τακτική της προηγούμενης κυβέρνησης που περιφρονούσε τη Βουλή ακόμα και όταν προωθούσε πράξη δημοτικού περιεχομένου, εμείς τώρα θέλουμε να θωρακιστεί η πρωτοβουλία της κυβέρνησης με απόφαση της Βουλής. Είναι ένα μήνυμα και προς τα έξω και προς τα μέσα ότι δίδουμε με την ευρύτερη δυνατή συνοχή και συνένεση τη μάχη της διαπραγμάτευσης. Ότι έχουμε όλα τα πολεμοφόδια εδώ όχι για να χρεοκοπήσει η χώρα, αλλά για να προνοήσουμε, να προλάβουμε, να μην υπάρξει από την πλευρά του δημοσίου κανένα ατύχημα. Συνεπώς, και τελειώνω, είναι πράξη προνοητικότητας και όχι πανικού η κίνηση που κάνουμε. Είναι πράξη η οποία προβλέπει το επίγον το οποίο είναι δυνατόν να δημιουργηθεί και ήδη έχει αρχίσει να δημιουργείται, απλώς με την διομορφία ότι όσο επιγόντως διαπιστώνεται καθημερινώς, τόσο με την προσπάθεια της κυβέρνησης αυτό το πράγμα αντιμετωπίζεται. Γι' αυτό λέμε, επιμένουμε να γίνει ψηφοφορία σήμερα. Δεν μας χαροποιεί, δεν είμαστε ευτυχείς που καταφεύγουμε στην πρόταση, στην πράξη δημοτικού περιεχομένου. Είναι αναγκαστική αυτή η κίνηση, γιατί δεν υπάρχει νομοθετικό έργο αυτή τη εβδομάδα στη Βουλή και διότι θέλουμε να υπάρξει, το τονίζουμε, έκφραση της Βουλής, δηλαδή η μεγαλύτερη δυνατή συνένεση γύρω από το θέμα και της διαπραγμάτευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φίλη.